Γεια! Ευτύχησε εδώ. Δεν πίνω το φακό, πίνω τσάι που έχει μέσα. Δωράκι μου είναι αυτό. Είναι δώρο της Ηλέκτρας. Ωραίο δεν είναι. Λοιπόν, να σου πω ο βασικός λόγος που υπάρχει αυτή η κούπα. Είναι... Για να ξέρετε, το κλασικό πρόβλημα, αν έχεις μια κούπα στο γραφείο με τον υπολογιστή και τα λοιπά, στο τραπέζι, μπορεί να το ρίξεις και να γίνει χαμός. Ενώ αυτό επειδή κλειδώνει και πέσει, ακόμα και να πέσει, δεν φεύγει τίποτα. Να, φεύγουν 2-3 αγώνες, αλλά δεν θα γίνει χαμός. Άρα, είναι και ωραίο, αλλά είναι και χρήσιμο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θέλω να κάνω ένα μικρό update, να σας πω μερικά πραγματάκια. Κάθε τόσο κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο. Σήμερα είπα να το κάνω εδώ στην κουζίνα. Αυτή είναι η αγαπημένη μας κουζίνα, που παλαιότερα κάναμε πολλές συνταγές εδώ πέρα, πολλές εκπομπές μαγειρικής. Και στο Μακεδονία TV, στο Epsilon, στο Sky, το Happy Cook. Και αυτά φυσικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του καναλιού εδώ πέρα. Έχω πάρα πολλές συνταγές. Και παρεμπιπτόντως, αυτές οι συνταγές είναι αυτά που, παρότι είναι παλιά βίντεο, σε αντίθεση π.χ. με vlog και με τέτοια πράγματα, οι παλιές συνταγές πάντα έχουν ένα, τραβάνε ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει κόσμος που τα βλέπει, κυρίως επειδή ψάχνει για μια συνταγή. Και αυτό είναι καλό. Καλό να έχεις σε ένα κανάλι, αν είσαι YouTuber, υλικό το οποίο δεν είναι πολύ μόνο της στιγμής ή πολύ εφήμερο κτλ. Θα το δει ο άλλος μετά από καιρό. Έχω τώρα ένα άλλο κανάλι φτιάξει που λέγεται Κουζίνα του Ευτύχη. Περισσότερο κάποιοι μπορεί να το ξέρετε, κάποιοι μπορεί να το έχετε δει, αλλά δεν έχετε κάνει εγγραφή επειδή φυσικά δεν σας ενδιαφέρει μαγειρική. Και απλώς εκεί πέρα ανεβάζω συνταγές μαγειρικής από παλαιότερες εκπομπές. Και σιγά σιγά αυτό το κανάλι έχει αρχίσει να αποκτάει κάποιο κοινό. Και πολλοί μου ζητάτε που να κάνω συνταγές. Εντάξει, τώρα δεν κάνουμε συνταγές, κάνουμε κάτι μικρές συνταγούλες στο Happy Traveler. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να κάνουμε και δεν ξέρω, να φτιάξουμε καμιά καινούργια συνταγή, να τη βάλουμε σε εκείνο το κανάλι. Τι λέτε? Πάμε τώρα σε 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Καταρχάς, πριν το ξεχάσω, έχουμε κάποιους νικητές διαγωνισμού, μου έχουν στείλει φωτογραφίες ή ένας ή παραπάνω, τέλος πάντων είναι. Θα τους βάλω εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και ευχαριστώ που όταν παίρνετε το δώρο στέλνετε μια φωτογραφία για να το βάζω στο vlog και έτσι να βλέπετε όλοι ότι κάποιος πήρε το δώρο και το χαίρεται. Ωραία. Τώρα, θα βάλω από κάτω στην περιγραφή τον νικητή του προηγούμενου διαγωνισμού με τις μπάρες Δημητριακών. Ένας απλός μικρός διαγωνισμός, όπως θα κάνουμε έναν και σε αυτό το βίντεο που απλώς ένα σχόλιο θα χρειαστεί από κάτω. Ένα μικρό δωράκι θα σας πω μετά τι είναι. Απλώς γενικά αυτοί οι διαγωνισμούς δεν τους κάνω ούτε για να προωθήσω κάτι, ούτε για να σας πω «Α, ελάτε, γραφτείτε στο κανάλι» κτλ. Αυτοί οι διαγωνισμοί είναι μόνο έτσι για να σας δώσω κάτι, σαν δώρο. Και γι' αυτό το μόνο που ζητάμε είναι ένα σχόλιο για να μπορούμε να κάπως να κληρώσουμε κάποιον από αυτούς που έχουν βγει σχόλιο. Άρα μόνο γράφετε ένα σχόλιο και παίρνετε μέρος. Και δεν θέλω το σχόλιο να είναι απλώς και μόνο για τον διαγωνισμό. Εντάξει, okay, αν αφήσει το οποιοδήποτε σχόλιο θα μετρήσει, αλλά γενικά το σκεπτικό είναι ότι okay, συμμετέχετε στην κουβέντα, γράφετε κάτι και με αυτή τη συμμετοχή σας απλώς παίρνετε μέρος στον διαγωνισμό. Ωραία. Πάμε να πούμε λίγο για τα events. Σας είχα πει στο προηγούμενο vlog ότι υπάρχει δυνατότητα να με δείτε σε κάποιες εκδηλώσεις κτλ. Άλλαξε το προγραμματισμό αυτού του Σαββατοκύριακου. Πολλοί ξέρατε, μου στείλατε και μηνύματα ότι ίσως πήγαινα κάτω στην Αθήνα στην έκθεση τεχνολογίας του Κοτσόβολου. Αυτό άλλαξε. Γιατί. Ο σκοπός που θα πήγαινε στην Αθήνα ήταν κάποιος άλλος, εντελώς διαφορετικός. Βασικά ήταν δύο λόγοι και αυτοί οι δύο λόγοι άλλαξαν οι ημερομηνίες τους. Βασικά ήταν ένα γύρισμα για κάτι που θα μάθει σχετικά σύντομα και πήγε λίγο πιο μετά το γύρισμα. Και δεύτερον, επειδή ένα άλλο πράγμα που είχε να κάνει, θα πάω καλεσμένο σε μια εκπομπή, αλλά άλλαξε ένας προγραμματισμός και τα δύο άλλαξαν, άρα δεν υπήρχε βασικός λόγος να κατέβω τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο χρόνος μου και επειδή έχουμε τα μοντάζ που τρέχουν, είπαμε να κερδίσουμε αυτό το χρόνο εδώ, έτσι ώστε να μπορούμε, τέλος πάντων, να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό. Άρα αλλάξαμε αυτά τα θέματα, δεν κατεβαίνω τώρα στην Αθήνα, αλλά στην έκθεση του Κοτσόβολου τρέχει και το άλλο Σαββατοκύριακο, αλλά θα πάω τότε. Και γενικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Είχα πάει και πέρσι και είχα κάνει ένα βιντεάκι. Ίσως κάποιοι το έχετε δει, θα βάλω από κάτω το link. Το ωραίο με εκεί είναι ότι όχι μόνο ότι έχει ωραία πράγματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν να δεις και έχει δει κυκλοφορούν στην αγορά, έχει και πράγματα που δεν κυκλοφορούν στην αγορά. Και έχει πράγματα που θα κυκλοφορούσουν τον επόμενο χρόνο.
και έχει πολύ ενδιαφέρον να πας να τα δεις. Και επίσης δεν είναι μόνο θα πας να τα δεις, μπορείς να παίξεις με αυτά κάτι για gaming, μπορείς να δεις, ας πούμε, τηλεοράσεις, ας πούμε, με καινούριες τεχνολογίες. Φέτος βάλανε ένα χώρο μόνο με drone και με δίχτυ γύρω-γύρω για να πετάς drone. Και τέλειο είναι αυτό, γι' αυτό ήθελα να πάω βασικά, για να πάω να παίξω λίγο και να δω όλη αυτή τη φάση, γιατί μου αρέσει πώς αναπτύσσεται το χώρο των drone στην Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν θα πάω τώρα, θα πάω τώρα στο Κυριακό. Αλλά επειδή έτρεχε το προηγούμενο, αυτό και το επόμενο, αν θέλετε την άλλη Κυριακή, θα πω τι ώρα ακριβώς και πότε, μπορείτε να έρθετε εκεί πέρα ίσως δωρεάν, είναι στο The Mall Athens και είναι στο πάνω-πάνω όροφο. Αυτό σχετικά με την Αθήνα. Τώρα, το άλλο Σάββατο, στις 9 Δεκεμβρίου, στις 12 η ώρα στο Μασούτι Καλαμαριάς, έχουμε ένα cooking event. Έχει εκεί μια πάρα πολύ ωραία κουζίνα, την ανέβασα και σε story. Είναι κανονική κουζίνα σπιτιού και καλύτερη, ας πούμε, τεράστια. Και είναι σαν στούντιο, έχει τα πάντα κτλ. Και εκεί κάνουν διάφορα σεμινάρια μαγειρικής. Και θα κάνουμε μια εκδήλωση με την εταιρεία Αφίχα Ιτογλού, που έχουν το μακεδονικό χαλβά και το μακεδονικό ταχίνι, που γενικά είναι μια από τις αγαπημένες μου εταιρείες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγαλώνοντας, πάντα την ήξερα κτλ. Και γενικά έχουμε συνεργαστεί στη διάρκεια του χρόνου μου όλες αυτές τις μαγειρικές εκπομπές που έχω κάνει από την εταιρεία παλαιότερα κτλ. Κατά καιρούς, ας πούμε, κάναμε κάποιες συνεργασίες. Αλλά τέλος πάντων, θα κάνουμε μια έτσι εκδήλωση και θα φτιάξω κάποια πράγματα με αυτά. Και. Εντάξει, εδώ. Λοιπόν, αυτό το βίντεο δεν είναι διαφήμιση κάτι τέτοιο. Αλλά κοιτάξτε, έχουν βγάλει αυτό εδώ πέρα που είναι ατομικές συσκευασίες ταχύνη με μέλι. Και αυτό τι είναι το ωραίο. Εκτός από το ότι. Okay. Είναι συγκεκριμένη ποσότητα, ξέρεις πως το τρως, το ανοίγεις και μπορείς να το έχεις μαζί σου, ας πούμε, στην πεζοπορία ή οπουδήποτε. Την ακουμπαλάς. Τέλος πάντων, καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, και σας έχω επίσης πει για τη Λάρισα. Για τη Λάρισα περιμένουμε μια απάντηση και δεν είναι 100% σίγουρα αν θα πάμε, αλλά αν θα πάμε, θα πάμε Σάββατο απόγευμα. Δηλαδή θα είναι ένα μικρό tour το άλλο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το πρωί θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μετά το βράδυ θα πάμε στη Λάρισα και την άλλη μέρα θα πάμε στην Αθήνα. Tour, Happy Traveler Tour στην Ελλάδα. Το giveaway που σας είπα σε αυτό το βίντεο δεν θα βάλω βάζο γιατί αντί να το στείλω, θα βάλω ένα τέτοιο και μια τέτοια συσκευασία με ταχύνια και μέλι μικρά. Και θα δω, κάνα μπισκότο ακόμα, θα δούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι εντάξει, η καλή φάση και θα τα στείλω εγώ φυσικά, θα τα λάβει κάποιος. Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Σχετικά με το Happy Traveler και το update. Την άλλη Κυριακή έχουμε το πρώτο επεισόδιο του Φαράκι της Αμαριάς. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί είναι για την τηλεόραση κάτι εντελώς ξεχωριστό και διαφορετικό. Όσοι φυσικά είδατε το vlog και μας ακολουθείτε, έχετε μια ιδέα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό από την άποψη ότι έχει άλλη μουσική, άλλο μοντάζ, πιο γρήγορο και πολύ πιο συντηγμένο. Και το αρχικό σχέδιο, θα σας πω τώρα κάτι. Το αρχικό σχέδιο ήταν να κάνουμε ένα επεισόδιο που θα είχε διάφορα μέρη στην Κρήτη και το Φαράκι της Αμαριάς ήταν 10, 12, 15 λεπτά το πολύ στην εκπομπή. Αλλά γενικά όταν τελείωσε και έφτιαξα και το vlog και είδα όλο το υλικό, άρχισα να λέω δεν θέλω να το κόψουμε αυτό. Δηλαδή θα χάσει αυτή την αίσθηση που σου δίνει ότι είσαι εκεί και περπατάς. Και αυτό ήταν ο πιο βασικός λόγος που πήγαμε στο Φαράκι της Αμαριάς. Δηλαδή θέλαμε να πάμε να κάνουμε αυτό το επεισόδιο και μετά όταν θα το δει κάποιος να νιώθει ότι είναι εκεί. Και επειδή θα εμπνεύσουμε κάποιους να κάνουν το ίδιο και θεωρούμε ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σαν ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά και επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που για τον ένα και τον άλλο λόγο δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και θεωρούμε ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα. Όπως όταν πήγαμε στον Όλυμπο, όταν πήγαμε στην Δρακόλυνη πάνω στην Αστράκα. Αν δεν έχετε δει αυτά τα επεισόδια πρέπει να τα δείτε. Θα βάλω από κάτω τα link ή τέλος πάντων κάντε ένα search, θα τα βρείτε εύκολα. Ο βασικός λόγος ήταν αυτός, ότι δίνεις την ευκαιρία σε κάποιον να νιώσει αυτή την εμπειρία και να πάει εκεί με αυτόν τον τρόπο νοερά, που ίσως να μην μπορεί. Ας πούμε, κάποιοι δεν έχουν δυνατότητα να περπατήσουν τόσες πολλές ώρες και να κάνουν αυτό το πράγμα. Και τελικά αποφασίσαμε να βγάλουμε ένα επεισόδιο που θα είναι το Φαράκι της Αμαριάς, για να μην χαθεί λίγο στο επεισόδιο των Χανίων ή της περιοχής, να είναι το Φαράκι της Αμαριάς επεισόδιο, έτσι, για να έχει μεγαλύτερο impact. Φυσικά αυτό το επεισόδιο είμαι με κοντομάνικο, είναι λίγο εκτός εποχής, αλλά δεν έχει μπάνια, δεν έχει παραλίες, δεν έχει τέτοια. Είναι φύση μέσα, έχει λίγο στο τέλος δείχνει στην Αγία Ρουμέλη. Και εντάξει, λίγο που δείχνουμε εκεί Σάμο και Χανιά θάλασσα, αλλά δεν είναι αμυγός καλοκαιρινό επεισόδιο. Έχουμε ένα άλλο επεισόδιο. Έχουμε όλα τα άλλα πράγματα που κάνουμε, μπάλο, γραμπούσα, φαλάσσερνα, τέτοια πράγματα που είναι πολύ καλοκαιρινά και θα τα κρατήσουμε να το βγάλουμε το επεισόδιο εκείνο λίγο πιο μετά, μαζί με τη Γάβδο προς την άνοιξη, όταν αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός και η διάθεση είναι για. Τώρα ξέρουμε ότι είναι εντάξει κοντομάνικο και φάση το κάναμε καλοκαίρι, αλλά είναι ένα επεισόδιο το οποίο είναι
Είναι φαράκι της αμαριάς. Δεν χρειάζεται να είναι μια συγκεκριμένη εποχή για να το δεις. Αυτή είναι η γνώμη μας. Μετά θα πάμε να παίξουμε την Ιρλανδία. Στο έχω πει αυτό. Η Ιρλανδία είναι που πήγαμε στο τέλος του επεισοδίου. Θα είναι που πάμε σε εκείνο το νησάκι που γυρίστηκε το Star Wars. Και είναι το Star Wars που γίνεται η πρεμιέρα είναι την άλλη εβδομάδα. 15 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί. Και καταρχάς, εγώ ξέρετε ότι είμαι μεγάλο Star Wars fan και δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν εδώ στο κανάλι. Γράψτε σχόλιο σχετικό από κάτω να πάρω ένα feedback. Γενικά έχω τεράστια αγάπη από πάντα και ανυπομονώ πάρα πολύ. Και ήταν και ένας λόγος που μου καρφώθηκε και λέω στην Ηλέκτρα, εκεί θα πάμε. Να πάμε σε αυτό το νησάκι. Και πήγαμε τελικά. Βάλαμε ένα στόχο και το κάναμε. Και πήγαμε και κάναμε αυτό το επεισόδιο. Και θα πέσει και μαζί και είναι ωραίο γιατί εκείνη τη βδομάδα πολλοί θα ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και χαιρόμαστε. Και σε αυτή την ταινία εκείνος ο χώρος παίζει ακόμα περισσότερο. Και μετά αρχίζουν οι γιορτές και θα έχουμε τη Φιλανδία. Δύο επεισόδια. Έχετε δει πάρα πολύ υλικό σε φωτογραφίες και σε τέτοια πράγματα. Θα είναι φανταστικά τα επεισόδια. Έχετε δει και κάποια food travel, θα δείτε κι άλλα. Και αυτά τα food travel, να ξαναπώ ότι στο happy travel δεν μπαίνουν έτσι. Μπαίνουν μόνο σε φάση δείχνουμε λίγο τα φαγητά. Και μετά θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ότι αν θέλει κάποιος να δει περισσότερα για τα φαγητά, πώς θα δοκιμάζουμε και την εμπειρία και την όλη αυτή την κατάσταση, να μπορεί να το βρει στο YouTube. Αλλά στην εκπομπή πιο πολύ μένουμε στο ότι εδώ έχει να φας τη σούπα με σολομό. Και αυτό και αυτό, δηλαδή πιο ταξιδιωτικά και χωρίς όλο το πράγμα, το γευσυγνωσία, δοκιμάζω, σχόλια, ιδίως στη Ηλέκτρα, που είναι όλα τα λεφτά και ξέρω ότι τα αγαπάτε. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η φιλοσοφία και γι' αυτό ανεβάζω και κάποια πράγματα τώρα που γίνεται το μοντάζ και που είναι για να φύγουν και να μην παίξουν μέσα. Ωραία. Αυτά σχετικά με το Happy Traveler. Περισσότερα update και θα παίξω πιο μετά θα σας το πω. Τώρα θέλω να σας πω για ένα ταξίδι που ετοιμάζουμε και αυτό θέλω να το πω. Θα κάνω και ένα βίντεο μάλλον αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Αλλά επειδή τώρα είναι ακόμα λίγο στο πρώιμο στάδιο, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ στο κανάλι και γενικότερα και στα social media κτλ. Που μας ακολουθείτε από το μέρος που θα πάμε. Άρα μπορείτε να αρχίσετε να παίρνετε μια ιδέα το ότι θα έρθουμε εκεί και ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα εκεί. Και αυτό το μέρος είναι η Αυστραλία. Δεν είναι τίποτα τελικό, δεν είναι τίποτα 100%, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο να κανονίσουμε τα πάντα για να πάμε στην Αυστραλία. Θέλουμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό, γιατί και είναι φανταστικό μέρος και έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας στέλνει μηνύματα, μας βλέπετε από εκεί και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και επειδή υπάρχει και ένα φεστιβάλ εκεί πέρα στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, στο οποίο μπορεί να. Τέλος πάντων, να έχουμε κάποια σαν μικρή εκδήλωση ή τέλος πάντων να βρεθούμε εκεί για να κάνουμε κάποιο γύρισμα και έτσι ώστε αν είστε από Αυστραλία να βρεθούμε εκεί πέρα. Δηλαδή θα έχουμε και ένα meeting point που θα μπορείτε να έρθετε σε μια εκδήλωση για να συναντηθούμε. Αλλά όλα αυτά κανονίζονται, θα τα μάθετε. Ο λόγος που το λέω τώρα εδώ είναι ότι μπορεί να είστε εσείς από την Αυστραλία και να μας πείτε να έρθετε σε αυτό το μέρος ή μπορεί να ξέρετε κάποιον κάτι ωραίο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γι' αυτό λόγο γράψτε ένα σχόλιο από κάτω. Και όταν θα κάνουμε και ένα post στο Facebook σελίδα Happy Traveler που αν δεν την ακολουθείτε, ακολουθείτε τη. Μας στηρίζετε πάρα πολύ με αυτό. Εκεί θα πούμε, έρχομαστε στην Αυστραλία. Πείτε μας προτάσεις, δεν ξέρω, μπλα μπλα. Το κάνουμε αυτό πολλές φορές και μας αρέσει αυτή η διαδραστικότητα που έχουμε. Ωραία, αυτό με την Αυστραλία. Δεν θα είναι μόνο Αυστραλία. Θέλουμε να πάμε και σε κάποια άλλη μέρη εκεί γύρω, αλλά για την ώρα λέω Αυστραλία. Τώρα, τελευταίο πράγμα είναι το ότι πολλές φορές μου ζητάτε να κάνω ένα Q&A. Θα ήθελα να κάνω Q&A, απλώς γενικότερα. Ποια είναι η φιλοσοφία μου? Η φιλοσοφία μου είναι ότι όταν βλέπω ότι κάτι το ζητάτε αρκετά, αντί να κάνω ένα Q&A και να χάνονται οι ερωτήσεις μέσα, θέλω να κάνω ένα βίντεο που έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Όπως έκανα για παράδειγμα όταν πήγαμε στην Φιλανδία, πάρα πολλοί μου γράφατε ευτύχη τι κάνουμε με τα τέτοια. Τι κάνουμε με τα drones, τις μπαταρίες, έχεις πρόβλημα. Και γι' αυτό έκανα εκείνο το βίντεο που το ανέβασα από το Λονδίνο, που σας εξηγώ και σας απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις που συνεχώς επαναλαμβάνονται και είναι στη λίστα για να γίνουν. Ναι, απλώς σε αυτό το βίντεο από κάτω μπορείτε να γράψετε κάποια ερώτηση για να δούμε πώς μπει καμιά άλλη σε αυτή τη λίστα. Για παράδειγμα, σας έχω προσχεθεί και γενικά ξέρω ότι θα κάνω ένα βίντεο σχετικά με θέμα χορηγίες, η εμπειρία μου και γενικά ποιες είναι οι βασικές μου συμβουλές για το πώς μπορεί να ξεκινήσει, γιατί είναι το πιο κλασικό πράγμα που με ρωτάτε. Τι μπορώ να κάνω για να στείλω, να μου στείλουν πράγματα, ξέρω ότι. Δεν είναι τόσο απλό, αλλά θα προσπαθήσω σε ένα βίντεο γενικά να σας βάλω μερικές ιδέες. Μια ερώτηση πολύ κλασική είναι για το ίντερνετ έξω. Και επίσης έχουμε ένα άρθρο στο happytraveler.gr
στο οποίο μιλάμε για το ίντερνετ στο εξωτερικό, αν τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς roaming ή να χρησιμοποιείς κάποια τοπική SIM card ή Wi-Fi. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές όλες οι επιλογές. Θα τις αναλύσω σε ένα βίντεο που θα είναι αποκλειστικά γι' αυτό. Και σχετικά αυτό με το ίντερνετ θα πω και γενικά με την εμπειρία μου σε διάφορες χώρες, ποιες χώρες ήταν καλύτερες με το ίντερνετ και χειρότερες κτλ. Υπάρχουν μερικά ωραία παραδείγματα και πιστεύω θα είναι ενδιαφέρον βίντεο. Επίσης, τώρα στο τελευταίο ταξίδι με ρωτήσατε πάρα πολύ για την οδήγηση στο χιόνι. Αν ήταν δύσκολη, ήταν εύκολη, αν σε τέτοιες χώρες είναι καλό να νοικιάσεις αυτοκίνητο ή όχι. Γιατί στην αρχή σκεφτόμασταν να μην νοικιάσουμε για αυτό το λόγο, δηλαδή ήμασταν λίγο πώς θα ανήκει πέρα με τα χιόνια. Αλλά τελικά ήταν πολύ απλά τα πράγματα και θα κάνω ένα βίντεο που θα σας πω τα βασικά πράγματα για αυτό το θέμα. Επίσης, μια άλλη κλασική ερώτηση ταξιδιωτική είναι για τα λεφτά και το συνάλλαγμα, τι είναι το καλύτερο. Και γι' αυτό έχουμε πληροφορίες στο happytraveler.gr. Αλλά επειδή το βλέπω γενικά σαν κλασικό θέμα, ίσως γίνει ένα βίντεο γι' αυτό. Και επίσης για applications που χρησιμοποιούμε σε ταξίδια κτλ. Και λίγο τεχνολογίας και λίγο ταξιδιωτικά. Και γενικά όλη τη διαδικασία στο θέμα του ταξιδιωτικού, του πώς κλείνουμε εισιτήρια και πώς μπορείς να ψάξεις κτλ. Αν και εδώ πέρα, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, εξαρτάται από τον ταξιδιώτη και από το στυλ του. Αλλά γενικά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις το στυλ σου. Αυτά. Τελευταίο. Να σου πω ότι vlogmas δεν θα κάνω. Ποτέ δεν κάνω vlogmas γιατί έτσι κι αλλιώς κάνω καθημερινά βίντεο. Άρα ποιο είναι το νόημα. Και γενικά να σου πω κάτι. Βαριέμαι λίγο αυτά τα κλασικά trends των Χριστουγέννων. Γενικά δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό τα ίδια και τα ίδια και τα κλασικά και τα τέτοια. Και τα κάνω ένα βίντεο μόνο επειδή... Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά μερικές φορές κουράζει. Θα έχουμε βίντεο και πολλά βίντεο θα είναι αυτά τα θέματα που σας έδειξα πιο πριν. Θα είναι κάποια πράγματα που θα γίνουν αυτές τις μέρες με τα event, με κάποια πράγματα που θα πάμε από εδώ και από εκεί. Και φυσικά θα είναι και τα ταξιδιωτικά κτλ. Θα ανεβάσω τη Δευτέρα το trailer του Happy Traveler. Και πέρσι και πάντα ανέβαζα πάντα το trailer μια εβδομάδα πριν παίξει το επεισόδιο, συνήθως τη Δευτέρα. Σκεφτόμουν μήπως μαζί με το trailer. Έβαζα το τρέιλερ και μετά ήμουν εγώ και μιλούσα για το επεισόδιο, έλεγα μερικά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να γίνεται κάθε φορά. Άρα το τρέιλερ σίγουρα θα το ανεβάζω μόνο του και σε τέτοιου είδους vlogs εδώ θα σας μιλάω για το επεισόδιο όπως σας μίλησα για τη Σαμαριά. Σας είπα τη γνώμη μου για το θέμα του καλοκαιρινού κτλ. Σας είπα λίγο πώς θα είναι, έτσι πήρατε μια ιδέα. Άρα θα το αφήσουμε σε αυτό. Σε vlog κουβέντας. Θα σας μιλάω και για τα επεισόδια που έρχονται και παίζουν. Ας κάνω μια ενημέρωση. Μπορώ να σας λέω: να, λοιπόν, τώρα αυτή η εβδομάδα παίξει στο Λονδίνο που είχαμε πάει τον Ιούνιο και μπλα μπλα μπλα. Για να παίρνετε μια ιδέα και να μπαίνετε λίγο στο κλίμα. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που μείνατε τόση ώρα. 19 λεπτά γράφει η κάμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι 19 λεπτά μέχρι εδώ ή κανένα 17 λεπτό, 18 λεπτό. Αν είχε κάποιο σημείο στην αρχή που θα κόψουμε. Αλλά τέλος πάντων, respect που είστε εδώ πέρα και στηρίζετε όλα αυτά που κάνουμε. Και αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο και λαμβάνω από σας είναι ότι παίρνετε από αυτό. Παίρνετε, δεν ξέρω, ιδέες, παίρνετε χρήσιμες πληροφορίες για πράγματα που κάνετε. Παίρνετε καλή διάθεση, σας μεταφέρω κάτι και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Εδώ θα δείτε και άλλα βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, κάπου εδώ πέρα κάτω θα είναι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, να είστε καλά. Φίλια πολλά. Τα λέμε και από κοντά. Γεια! Και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι καλή ματιά.